Προϊστάμενη Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κύριε Τζίκα. Κύριε Διευθυντά του ΤΕΗ Κατερίνης, κύριε Τριανταφύλου. Πρόεδροι και Διευθυντές Σχολείων, πρώην Δήμαρχοι, φορέων και οργανισμών, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην καινούργια μας χρονιά, στην πρώτη εκδήλωσή μας, με έναν ομιλητή που τον φέραμε από λίγο μακριά. Connecticut, Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κύριος Τομάζος Ηλίας είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος, του Αμερικάνικου Παραρτήματος της Παιδείας στην Αμερική, ο οποίος θα μας αναπτύξει το θέμα το οποίο γνωρίζετε, η ελληνική παιδεία στα πανεπιστήμια, τον ΗΠΑ. Ένα σύντομο βιογραφικό. Η κυρία Μητσοπούλου. Ο κύριος Ηλίας Τομάζος γεννήθηκε στη Ρόδο, όπου τελείωσε το Λύκειο κλασικής κατεύθυνσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σπούδασε πυρηνική και ηλεκτρονική μηχανική και ελληνικές σπουδές. Σπουδές επίπεδου μάστερ στα συστήματα πληροφορικής και στη μηχανική διοίκηση, καθώς και σπουδές επίπεδου δοκτορά στη μηχανική διοίκηση. Τώρα είναι διευθυντής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Παιδείας στο Πανεπιστήμιο του Connecticut, διευθυντής στα προγράμματα σπουδών εξωτερικού της παιδείας στην Ελλάδα. Διδάσκει ελληνικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Connecticut, στο Πανεπιστήμιο της Ρόδου και στο Λύκειο του Ανατολικού Μπρίστολ. Ως πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδεία, δουλεύει για την προώθηση, διατήρηση και εγκαθίδρυση των ελληνικών σπουδών και του πολιτισμού σε αμερικανικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ιδιαίτερα σε επίπεδο κολεγίου και πανεπιστημίου. Είναι παντρεμένος με τη Μαρία Παπακοσταντίνου και έχει δύο παιδιά, τον Κώστα με σπουδές στην Ιστορία και στις Ελληνικές Σπουδές και τη Λουκία με σπουδές στην Κτηνιατρική. Πήρε πολλά τιμητικά βραβεία για τις υπηρεσίες του στον ελληνισμό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, από το Δήμο Κοζάνης και το Μόμιλ της Αλαμπάμα ως επίτιμος δημότης, μετάλλια από το Δήμο Δελφών Μυτιλήνης, τιμητική διάκριση με ψήφισμα Βουλής της Πολιτείας Connecticut, καθηγητής της χρονιάς 2008 από το Πανεπιστήμιο Connecticut, καθώς και πολλές άλλες διακρίσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ελλάδα από πολλούς οργανισμούς. Κύριε καθηγητά, καλώς ορίσατε και έχετε το λόγο. Πριν ξεκινήσετε, θέλω να θυμίσω ότι η σημερινή διάλεξη είναι σε διοργάνωση με την Ελληνική Εταιρεία Παιδεία, όπου έχουμε ένα ισχυρό και δυνατό παράρτημα της παιδείας. Ναι. Η σημερινή εκδήλωση είναι συνδιοργάνωση με την Ελληνική Εταιρεία Παιδεία, όπου έχουμε ένα ισχυρό προεδρείο εδώ στην πόλη μας, στην Κατερίνη, με τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 5ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης. Ο κύριος Τομάζος ήρθε για λιγότερο από 11 ώρες στην Κατερίνη και τον ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Τομάζο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εδεσιμιολογιότατε, πατέρα της Εκκλησίας μας, εντιμότατοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης του Δήμου Κατερίνης, εντιμότατε βουλευτά, κύριε Καρπούζα, εκπρόσωποι της Μέσης Εκπαιδεύσεως στην πόλη της Κατερίνης, αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι. Θέλω να σας πω ότι είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή να έρχομαι στην όμορφη πόλη της Κατερίνης. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι. Έχει τώρα περίπου για 10 χρόνια που έρχομαι, επειδή έχουμε προγράμματα ελληνικών σπουδών. Και είναι μεγάλη τιμή για μένα, κύριε Πρόεδρε, να με καλέσετε σαν ομιλητή σας στο Σύλλογο Γονέων και του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, που για 20 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, λειτουργείτε στην Κατερίνη. Σας εύχομαι την κάθε επιτυχία. Θα μιλήσω, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, για τα προγράμματα ελληνικών σπουδών στα πανεπιστήμια της Αμερικής, για τα προβλήματα και τις προοπτικές. Θα μιλήσω για αυτό το θέμα όπως το βλέπει η Ελληνική Εταιρεία Παιδεία, η οποία είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός από το 1977 και εδρεύει σε πολιτιακά πανεπιστήμια, όχι μόνο στο Connecticut, αλλά και σε άλλες πολιτείες. Για μας τους Έλληνες της Διασποράς και φιλέλληνες, η Ελλάδα δεν είναι ένας γεωγραφικός χώρος, αλλά είναι ένας τρόπος ζωής. Ερχόμενος στην ωραία πόλη της Κατερίνης, σαν ένας Έλληνας της Αμερικής, για την ομιλία αυτή, εθυμούμε τα λόγια του Χρήστου Γιαννάρα, που μας λέει πως τα σύνορα της πατρίδος μας δεν είναι καταρχήν γεωγραφικά, ότι τα σύνορα είναι στη γλώσσα, στην παιδεία, στην πνευματική αυτογνωσία του Έλληνα.
Σήμερα, στην οργανωμένη ομογένεια εις Αμερική, ευρισκόμεθα με το κύριο ερώτημα, του οποίου η απάντηση ούτε εύκολη είναι, ούτε δυνατή με ένα μονολεκτικό ναι ή όχι. Είναι δυνατή η επιβίωση της ελληνικής γλώσσας στον απόδημο ελληνισμό? Και πρώτα-πρώτα, τι είναι γλώσσα? Είναι απλά και μόνο κάτι που δένει τον ένα με τον άλλο σε μια εθνική ομάδα, ή είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό, το μέσον λόγου χάρη, με το οποίο εκφράζουμε στοχασμούς, σκέψεις και νοήματα που μας διαφοροποιούν από άλλους λαούς? Τι είναι η ελληνική γλώσσα μας? Είναι μία από τις διαλέκτους που, μιλούντας στην εποχή μας, ή ο φορέας και ο ερμηνευτής κάποιων μοναδικών μηνυμάτων, σαν το μήνυμα του Ηράκλητου, του Πυθαγόρα, του Ιπποκράτη, του Σοκράτη, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, είναι σαν το μήνυμα της τέχνης και της επιστήμης, σαν το μήνυμα της φιλοσοφίας του Ευαγγελίου, που μας λέει πως μόνο η αλήθεια ελευθερώνει, ή σαν το μήνυμα του πολιτισμού, που έκαμε τους Ρωμαίους κατακτητές της αρχαίας Ελλάδος να διακηρύξουν ότι οι Έλληνες τελικά τους κατέκτησαν? Μπορεί η ελληνική μας γλώσσα, όπως την αντιλαμβανόμαστε εδώ, να ερμηνεύσει στην αμερικάνικη διανόηση καινούριους στοχασμούς, φιλοσοφικούς, ποιητικούς, δραματικούς ή τεχνικούς? Μπορεί να προσφέρει κάτι καινούριο εκτός από τις γνωστές και καθιερωμένες καινούριες τυχόν επιστημονικές και τεχνικές ορολογίες? Η απάντησή μας είναι ναι. Το μαρτυρούν και το βεβαιώνουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, όπου έχουν εισαχθεί οι ελληνικές σπουδές, και όχι μόνο σαν ένα γλωσσικό μάθημα, αλλά σαν γλώσσα που θα τους εξοικειώνει με την σύγχρονη ελληνική σκέψη και διανόηση, όπως εκφράζονται σήμερα με την νεοελληνική γλώσσα. Μπορούμε να επιτύχουμε την επιβίωση και προβολή της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό, και το οφείλουμε συνεχώς να εργαζόμεθα γι' αυτό. Διότι ποτέ δεν ήταν ο ελληνισμός της Αμερικής σε καλύτερη οικονομική κατάσταση για να κάνουμε κάτι περισσότερο. Διότι όλοι πλέον εννοούμε ότι η γλώσσα μας, η διδασκαλία της, η διατήρησή της, είναι υπόθεση του καθενός μας. Για την ιστορία των ελληνικών σπουδών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επιγραμματικά μπορούμε να πούμε τα ακόλουθα. Οι ελληνικές σπουδές στα Πανεπιστήμια Αμερικής ασχολούνται με τη μελέτη της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού, της ελληνικής κοινωνίας στην ιστορική διαδρομή της, την αρχαία, βυζαντινή και νεωτέρα. Η παρουσίαση των αρχαίων ελληνικών χρονολογείται από τον 18ο και 19ο αιώνα, εις πολύ μικρό αριθμό μετά το 1821 και την Ελληνική Επανάσταση. Βλέπουμε ελληνικές σπουδές που ήσαν αποτέλεσμα του τότε φιλελληνισμού. Υπάρχουν τον 19ο και καταρχάς του 20ου αιώνος και ομογενειακές πρωτοβουλίες, όπως του καθηγητή Φουτρίδη εις το Χάρφον Connecticut το 1911 και άλλο. Οι νεοελληνικές σπουδές όμως αποτελούν φαινόμενο μεταπολεμικό ουσιαστικά, και φαινόμενο μάλιστα της τελευταίας 35ετίας. Κύριοι λόγοι της ανάπτυξης των νεοελληνικών σπουδών είναι η ορίμανση της ελληνοαμερικανικής κοινότητος με την αύξηση της επιρροής της οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά κτλ. Δεύτερος λόγος είναι ότι υπήρξαν γενικές, ιστορικές και κοινωνικές, όσο και ειδικές συνθήκες στον ακαδημαϊκό και στον διεθνή χώρο. Στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ελλάδος δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των ελληνικών σπουδών. Για την καθιέρωση ενός νέου προγράμματος ελληνικών σπουδών εις Αμερική, πρέπει να γίνει διάγνωση προβλημάτων, επιλογή των πλέον πρόσφορων προοπτικών, και πρέπει να τεθούν και προσεγγιστούν ερωτήματα και απαντήσεις όπως: πρώτον, τι είναι ελληνικές σπουδές και πώς πρέπει να προσδιορίζονται? Δεύτερον, ποιοι φορείς τους προωθούν και ποιος είναι ο ρόλος των φορέων αυτών? Τρίτον, ποια είναι η σημασία των ελληνικών σπουδών και από πού, κατά συνέπεια, μπορούν να προέλθουν οι υποστηρικτές τους? Τέταρτον, πώς και γιατί αναπτύχθησαν οι ελληνικές σπουδές και ποια είναι τα αποτελέσματα των τρόπων και περιστάσεων διαμέσου των οποίων αναπτύχθησαν?
φορείς διδασκαλίας ελληνικών σπουδών εις Αμερική. Εάν κάνουμε μια χαρτογράφηση των υπαρχόντων προγραμμάτων ελληνικών σπουδών, βλέπουμε ότι έχουμε. Πρώτον, μεμονωμένους καθηγητές και μαθήματα με έμεσο ή άμεσο αναφορά στις ελληνικές σπουδές. Δεύτερον, μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Τρίτον, προγράμματα διδασκαλίας γλώσσας και λογοτεχνίας. Τέταρτον, έδρες νεοελληνικών σπουδών. Πέμπτον, κέντρα ελληνικών σπουδών με μικρή ή με μεγάλη αυτονομία. Έκτον, ερευνητικά κέντρα με σταθερό και μόνιμο χαρακτήρα με μεταπτυχιακούς φοιτητάς. Έβδομον, αρχεία και βιβλιοθήκες. Όγδον, εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα και ανεξάρτητα ιδρύματα, που είναι ένας χώρος στον οποίο υπάρχει δυστυχώς τεράστιο κενό. Φορείς υποστήριξης των ελληνικών σπουδών είναι στην Αμερική. Πρώτον, φορείς οργανωμένης ομογένειας, όπως η Εκκλησία, Ομοσπονδίες, Εθνικοτοπικά Σωματεία, ΑΧΕΠΑ, Πολιτιστικοί Οργανισμοί, Ελληνοαμερικανικά Μέσα Ενημερώσεως και άλλοι. Δεύτερον, η Ελληνική και Κυπριακή Πολιτεία και άλλοι φορείς στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Τρίτον, διάφοροι δημόσιοι και ιδιωτικοί αμερικανικοί οργανισμοί που υποστηρίζουν τις ελληνικές σπουδές. Τέταρτον, διαμεσολαβητικοί οργανισμοί που συνδέουν φορείς που άμεσα ασχολούνται με τις ελληνικές σπουδές ή με την υπόλοιπη κοινωνία. Η σύνδεση των άμεσων φορέων προώθησης ελληνικών σπουδών με την ελληνοαμερικανική κοινότητα και την υπόλοιπη κοινωνία γενικότερα είναι μάλλον ανεπαρκής στην Αμερική. Χωρίς την δραστηριοποίηση φορέων στήριξης είναι πολύ δύσκολο και συχνά αδύνατο να αναπτυχθούν οι ελληνικές σπουδές. Χρειάζεται συμμετοχή, χρειάζεται ύπαρξη πόρων. Ταυτόχρονα όμως και σε αντίστροφη κατεύθυνση, αν οι φορείς στήριξης δραστηριοποιηθούν σε θέματα εκτός αρμοδιότητός των και επιχειρήσουν να προσδιορίσουν το περιεχόμενο των ελληνικών σπουδών, κάτι τέτοιο φαλκιδεύει την ακαδημαϊκή ελευθερία και τελικά αποδυναμώνει τις ελληνικές σπουδές, γιατί αφαιρεί την επιστημονική φερεγγιότητά τους. Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε με το μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται «Κέντρα ελληνικών σπουδών εις Πανεπιστήμιο Αμερικής». Και πάλι επαναλαμβάνω, όπως το βλέπει και το προσεγγίζει η Ελληνική Εταιρεία Παιδεία, την οποία υπηρετώ ως πρόεδρος. Η Ελληνική Εταιρεία Παιδεία ιδρύθηκε σαν φοιτητικός σύλλογος το 1974. Το 1977 μετετράπηκε σε οργανισμό εκπαιδευτικό ανοιχτό σε όλους όσους αγαπούν τα ελληνικά γράμματα. Και από το 1978 άρχισε την καθιέρωση του πρώτου μαθήματος ελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο της Connecticut. Και συνεχίζει μέχρι σήμερα την καθιέρωση μαθημάτων και προγραμμάτων στο Connecticut και σε άλλες πολιτείες. Εργάστηκε και εργάζεται για την πρικοδότηση προγραμμάτων ελληνικών σπουδών με μικρά ή με μεγάλα αποθεματικά κεφάλαια, 100, 200 ή και ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Με την επιτυχία των πρώτων μαθημάτων του 1978, το έτος 1982 εκκινήθηκε η πρώτη οικονομική εκστρατεία για πρικοδότηση έδρας ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Connecticut. Από τον Ιανουάριο όμως του 1985 διαπιστώσαμε ότι τα προγράμματα αυτά, ακόμη και αυτά που υποστηρίζονται με ένα σοβαρό αποθεματικό κεφάλαιο, έχουν τη χαμηλότερη θέση στην ακαδημαϊκή ιεραρχία και δέχονται πιέσεις. Στα προγράμματα αυτά βλέπαμε στέρηση έστω και μικρής αυτονομίας, ερευνητικής δυνατότητας, ελληνικής βιβλιοθήκης για δυνατότητα μελέτης και ερεύνης, γραφειακής υποστηρίξεως και άλλων. Βλέπαμε το δύσκολο της συνεχούς ενισχύσεως από τους κατευθείαν φορείς ηθικής και υλικής υποστηρίξεως της ομογενείας, με το να μην υπάρχει σοβαρός συντονισμός οικονομικής βοηθείας. Διαπιστώσαμε ότι, εάν επιθυμούσαμε να μετριάσουμε την ανησυχία μας
εάν επιθυμούσαμε τη συγκρότηση επιπέδου αξιώσεων, εάν επιθυμούσαμε την προφύλαξη υποβαθμίσεως ή ακόμα και αποκοπής της ομογένειάς μας από την ακαδημαϊκή κοινότητα, θα έπρεπε να δημιουργήσουμε κέντρα ελληνικών σπουδών με ακαδημαϊκά προγράμματα απονέμοντα τίτλους σπουδών, αλλά και με παρουσία με κτηριακές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβάνοντα λειτουργία εκπαιδευτικού κτηρίου, ελληνοορθόδοξου παρεκκλησίου και υπαίθριου ελληνικού θεάτρου ή άλλων πολιτισμικών μνημείων, όπως παραδείγματος χάρη της αρχαίας Δελφικής Στόλου. Κτηριακές εγκαταστάσεις, ανεγυρώμενες εις οικόπεδα που πανεπιστήμια δωρεάν θα παραχωρούσαν μέσα εις τον ακαδημαϊκό τους χώρο, με πανεπιστημιακές και παραπανεπιστημιακές δραστηριότητες που να περνούν και τα γεωγραφικά όρια του Πανεπιστημίου, αγκαλιάζοντας και υποστηρίζοντας τη διαχρονικότητα των ελληνικών γραμμάτων της αρχαίας, βυζαντινής και νεωτέρας Ελλάδας. Θα σας μιλήσω εν ολίγης για τα συγκεκριμένα προγράμματα ελληνικών σπουδών που η ελληνική εταιρεία πέτυχε χάρη του ενδιαφέροντος και αγάπης του ελληνισμού στην Αμερική. Το 1978 έγινε η πρώτη καθιέρωση του γλωσσικού μαθήματος. Δυστυχώς, πριν από το 1978, στην πολιτεία αυτή με τα γνωστά και διεθνώς γνωστά πανεπιστήμια όπως το Yale, δεν είχαμε ούτε ένα γλωσσικό μάθημα. Και οι τότε φοιτητές, διότι στην αρχή σαν ένας φοιτητικός οργανισμός ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, στην κάθε συζήτησή μας, και όταν λέω φοιτητές, όχι μόνο εξ Ελλάδος, ήμασταν πολύ λίγοι εξ Ελλάδος οι φοιτητές, η συντριπτική πλειοψηφία ήταν Ελληνοαμερικανοί. Παιδιά γεννημένα στην Αμερική, παιδιά που δεν γνώριζαν ακόμα την ελληνική γλώσσα, μερικοί από αυτούς θυμάμαι. Κι όμως όλοι αγωνιούσαν για τα ελληνικά. Πετύχαμε το πρώτο γλωσσικό μάθημα και η επιτυχία αυτού του μαθήματος μας έφερε στο σημείο να ζητήσουμε να μας επιτραπεί να κάνουμε οικονομική εκστρατεία για συγκέντρωση 250.000 δολαρίων για να κάνουμε έδρα ελληνικών σπουδών. Αλλά όπως ανέφερα και προηγουμένως, καταλάβαμε πολύ νωρίς ότι δεν, με το ποσό αυτό πάλι εμείς δεν απαντούσαμε βαθιά στην καρδιά μας τα ερωτήματα και στις αγωνίες μας. Και όταν με τον ερχομό του Επισκόπου της περιοχής μας από τη Νέα Υόρκη, με τον Γενικό μας Πρόξενο στη Νέα Υόρκη και άλλους εκπροσώπους αρχών, ανήμερα των τριών αρχών, το 1985 εορτάσαμε την συγκέντρωση αυτού του αποθυματικού κεφαλαίου που το Πανεπιστήμιο μας ζητούσε. Ένας Αμερικανός κοσμήτορας Πανεπιστημίου μας πλησίασε και μας είπε «Μα καλά, άκουσα τις ομιλίες του Επισκόπου σας, του Γενικού Προξένου, από εσάς και πιστεύετε ότι στο μέλλον θα κρατήσετε και θα κάνετε όλα αυτά τα ωραία πράγματα με τα 250 χιλιάρικα που μαζέψατε ήδη». Και μας είπε, γιατί δεν πηγαίνετε να δείτε τι κάνουν οι Εβραίοι μέσα στο Πανεπιστήμιο της Connecticut. Και πράγματι, την άλλη μέρα, με έναν άλλο του συμβουλίου μας, τον Ευάγγελο Μιχαλόπουλο, που τώρα εργάζεται ως πολιτικός μηχανικός στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, πήγαμε και επισκεφθήκαμε για πρώτη φορά το Κέντρο Ιουδαϊκών Σπουδών, από το οποίο πολλές φορές περνούσαμε απ' έξω, αλλά ποτέ μας δεν μπήκαμε μέσα. Και όταν μπήκαμε μέσα, μείναμε έκπληκτοι με αυτά που είδαμε. Και καταλάβαμε πόσο πίσω εμείς ήμασταν οι Έλληνες. Και από τότε έχει ξεκινήσει κάτι το καινούριο στον ελληνισμό της Αμερικής, που δεν περιοριζόμαστε μόνο να καθιερώσουμε μαθήματα γλωσσικά, αλλά να κάνουμε παρουσίαση που θα είναι για τώρα και για το μέλλον, που θα αντέξει δυσκολίες. Γιατί ένα αποθεματικό κεφάλαιο, όχι των 250.000 δολαρίων, ακόμα και του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, τι αξία θα έχει μετά από 20, μετά από 30 ή 50 χρόνια. Γνωρίζουμε τι έχει γίνει τα τελευταία 20 χρόνια. Τα τότε 250 χιλιάρικα σήμερα δεν είναι και τόσο πολύ σοβαρό ποσό. Και εκείνο που θέλω να γνωρίζετε είναι ότι κάναμε σκέψεις πώς να πλησιάσουμε τις Αμερικάνικες αρχές, να ζητήσουμε κι εμείς να μας επιτρέψουν να κάνουν ό,τι κάνανε οι Εβραίοι, που χρειαζόταν γης μέσα στον ακαδημαϊκό χώρο. Και ζητήσαμε να γίνει συνάντηση με τον Μπρίτανη,
τον τότε του Πανεπιστημίου της Connecticut. Πήγαμε στο γραφείο του, εγώ με δύο άλλους καθηγητές, και μέσα σε 10 λεπτά, όταν τον εξηγήσαμε και τον εγνωρίσαμε τις αγωνίες μας, και ήμασταν πολύ ειλικρινείς για το μέλλον μας που ανησυχούσαμε ως Έλληνες, σηκώθηκε να μας πει ναι, αυτός είναι ο τρόπος, και να μας πει ότι είναι μαζί μας. Και εμείς αμέσως τον είπαμε ότι, κύριε Πρίτανη, θέλουμε να μας επιτρέψετε μαζί με το εκπαιδευτικό κτίριο να κάνουμε και εκκλησάκι μέσα. Γιατί εμείς οι Έλληνες για 2.000 χρόνια είμαστε πάντοτε ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία, και ειδικά εδώ στο εξωτερικό θέλουμε να τα κρατήσουμε πάντοτε ενωμένα. Είναι η πρώτη φορά που το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο θα μας δώσει χώρο γης και πρέπει να ξεκινήσουμε όπως η ιστορία μας διδάσκει. Και πάλι ο Πρίτανης μας είπε ναι. Και μετά από λίγες μέρες μας τηλεφώνησε από το γραφείο του να μας πει «Ελάτε να διαλέξετε το οικόπεδο, εσείς που θέλετε, να κάνετε το κέντρο των ελληνικών σπουδών και το εκκλησάκι». Και πράγματι, σε λίγες μέρες επισκεφθήκαμε μια επιτροπή, μας ξενάγησαν και μας με λεωφορείο μας οδήγησαν στην Πανεπιστημιούπολη και μας έδειχναν ότι αυτό το οικόπεδο μπορείτε να το πάρετε, είναι τόσα στρέμματα, εκείνο είναι τόσα στρέμματα. Τελικά εμείς διαλέξαμε ένα που ήταν ίσως το χειρότερο, αλλά ήταν όμως πάνω σε ένα βραχώδη λόφο με πολλά δέντρα και μάλιστα είχε και δηλητηριώδη φυτά, είδα μέσα. Και δεν μπορούσε να καταλάβει το Πανεπιστήμιο γιατί το διαλέξαμε. Και το διαλέξαμε, το γνωρίσαμε στον πρόεδρο και πολύ σύντομα πήραμε ψήφισμα από τη Βουλή που μας το παραχωρούσε, 16 στρέμματα. Και από εκείνο το ψήφισμα και πίσω, είναι σαν να γυρνάς ένα βιβλίο. Και εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε το τι συμβαίνει. Καλά, επιτρέψτε μου να το πούμε. Και έτσι, εμείς σήμερα, και εγώ προσωπικά σας λέω ότι είμαστε σε 28 Αμερικάνικα πανεπιστήμια. Το έργο για να γίνουν αυτά τα κτίρια, το κλεισάκια και τόσα άλλα πράγματα είναι, χρειάζονται πολλά εκατομμύρια δολάρια. Ούτε εμείς δεν ξέρουμε καλά πώς γίνονται. Αλλά επιτρέψτε να σας πω ότι αυτοί που ήταν, που έκαναν την οικονομική εκστρατεία, δεν είμαστε εμείς, ούτε οι φοιτητές, ούτε οι λίγοι καθηγητές που ενδιαφερθήκαν τότε, ήταν οι ίδιοι τρεις ιεράρχες για να γίνει το εκκλησάκι. Γιατί εμείς δεν είχαμε χρήματα. Οι τρεις ιεράρχες πήγαιναν στον ύπνο ανθρώπων και τους έλεγαν να βοηθήσουν. Και έτσι τελείωσαν τα κτίρια μέσα στο Πανεπιστήμιο της Connecticut, δίχως εμείς να χρωστούμε μια δεκάρα, όπως θυμάμαι που λέγαμε στο χωριό μου, πρωτού να πάω στην Αμερική. Και αυτό συμβαίνει για πολλά προγράμματα μας. Δεν θέλω πολύ να σας κουράζω. Σήμερα χτίζουμε ένα υπαίθριο ελληνικό θέατρο, κατά το ίμιση, όπως είναι της Επιδαύρου, που κοστίζει τουλάχιστον 7 εκατομμύρια δολάρια. Ήδη το έχουμε μισοτελειώσει. Δεν βρήκα εμείς κανένα που να μας δώσει εκατομμύρια δολάρια. Κι όμως γίνεται. Γιατί πάντα λέμε, έχει ο Θεός. Και αυτό να ακολουθούμε. Ότι έχει ο Θεός. Πρέπει λίγη πίστη να έχουμε. Και έτσι εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε στην Αμερική τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Και πάντοτε θυμάμαι τα λόγια που ένας ιερέας μας είπε ανήμερα των μυροφόρων. Μας είδε ένας ιερέας πολύ στεναχωρημένος εκείνη την ημέρα που κάναμε ένα δείπνο για να βγάλουμε μερικά χρήματα. Και μας λέει, μην είσαστε στεναχωρημένοι, για αυτά τα έργα είναι έργα του Θεού, δεν είναι δικά μας. Και να ξέρετε ότι, να θυμάστε τη σημερινή ημέρα που οι μυροφόρες, ενώ ήξεραν ότι τον τάφο του Χριστού τον φυλάσσουν άγριοι στρατιώτες και υπάρχει ένας μεγάλος πέτρινος όγκος μπροστά που απαγορεύει την είσοδο μέσα, να ξέρετε ότι θα πάτε εκεί και θα δείτε την πέτρα τραβηγμένη, οι άγριοι στρατιώτες δεν θα είναι εκεί, μόνο ένας άγγελος θα είναι να σας προϋπαντήσει. Και έτσι ο τρόπος εμείς που προχωρούμε για να κάνουμε τα προγράμματα ελληνικών σπουδών μπορεί να φαίνεται όχι και τόσο επιστημονικός. Σας διαβεβαιώ ότι υπάρχουν πολλοί επιστήμονες σε όλα αυτά μέσα. Προχωρούμε, όπως λέμε, με το χωριάτικο τρόπο. Αλλά ξέρουμε ότι αυτός ο χωριάτικος τρόπος, αυτό που μας λέγανε οι παππούδες μας οι αγράμματοι,
που δεν είχαν τον τίτλο σπουδών που εμείς σήμερα έχουμε, είναι ο σίγουρος τρόπος. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο επεκταθήκαμε σε αρκετά πανεπιστήμια. Θα σας δείξω τώρα μερικές φωτογραφίες να δείτε τι κάνουμε. Αλλά παράλληλα όμως, ειδικά για εσάς την Εκατερίνη, θέλω να αναφερθώ για προγράμματα εξωτερικού που πήραμε την άδεια από τις ακαδημαϊκές μας αρχές εκεί να επεκτείνουμε τα προγράμματά μας στην Ελλάδα. Γιατί καταλάβαμε ότι ένας κύκλος σπουδών που δεν θα περνούσε από την Ελλάδα δεν θα ήταν τέλειος. Για πολλούς λόγους. Για πολλούς λόγους κρίναμε ότι τα παιδιά μας έπρεπε να τα στέλνουμε στην Ελλάδα. Φυσικά ευνόητους λόγους. Και από το 1984, επειδή είχαμε συνεργασία αδελφικών σχέσεων, στα πλαίσια αδελφικών σχέσεων, στην πόλη εκεί που μένω, τον Μπρίστολ, με την Κοζάνη, κάναμε την πρώτη αποστολή μαθητών μας στη Νεανή για μαθήματα ιστορίας και αρχαιολογίας. Σήμερα, οι τέσσερις μαθητές που φέραμε εκείνη τη χρονιά, μετά από τόσα χρόνια, κάθε χρόνο φέρνουμε 500 μαθητές και άνω. Και ίσως ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός που έρχονται στην πατρίδα μας από το εξωτερικό. Και βλέπουμε ότι οι μαθητές που επιστρέφανε, οι λίγοι μαθητές που επιστρέφανε, ήταν οι καλύτεροι πρεσβευτές. Θυμόμαστε παιδιά από οικογένειες, από μειχτούς γάμους, που επειδή υπηρετούσαμε και τις κοινότητες μας, υπηρετούσαμε στα εκκλησιαστικά συμβούλια και ως πρόεδροι, εγώ ήμουνα για 10 χρόνια πρόεδρος εκεί στην κοινότητά μου, και πολλοί άλλοι, ξέραμε και τι γινόταν μέσα στον Ελληνισμό. Βλέπαμε αυτά τα παιδάκια που ερχόταν πίσω, αλλάζαν τις οικογένειές τους. Αυτοί που παραπονιόταν πριν και θέλαν να είναι πιο πολλά αγγλικά στη Θεία Λειτουργία, με τον ερχομό πίσω των παιδιών τους, τους βλέπαμε να διαφοροποιούνται. Και έτσι καταλάβαμε ότι έπρεπε να δώσουμε έμφαση στα προγράμματά μας στην Ελλάδα. Και ευτυχώς που και πάλι οι φιλέλληνες Αμερικανοί μας καταλάβανε και μας δώσαν αυτήν την άδεια. Και έχει τώρα περίπου 8 χρόνια που αντί να φέρνουμε παιδιά μόνο το καλοκαίρι, τώρα έχουμε κανονικά εξάμηνα. Αρχίσαμε με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μετά με το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Καποδεστριακό, το Εθνικό Πανεπιστήμιο των Αθηνών, με το Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Και έτσι έχουμε πλέον κανονικά ακαδημαϊκά προγράμματα με τα οποία οι μαθητές μας, ερχόμενοι στην Ελλάδα, επιστρέφουν με credits, με αναγνώριση των μαθημάτων, που τα μεταχειρίζονται για τη συμπλήρωση για να συμπληρώσουν ένα πτυχίο. Που είναι φυσικά δύσκολο να το επιτύχεις αυτό. Είναι πολύ εύκολο να φέρεις μαθητές για ξενάγηση, για εθνικοτοπικά προγράμματα, να επισκεφθούν χώρους, αλλά πολύ δύσκολο να μεταφέρεις μαθήματα και να αποφοιτήσει κάποιος να μεταχειριστεί για το πτυχίο του. Αλλά με το να έχουμε όμως όλο αυτό το δίκτυο πλέον, να έχουμε δικά μας κέντρα, δικά μας κτίρια, αποκτήσαμε πλέον την εμπιστοσύνη εκεί των αρχών. Και έτσι, σήμερα, ένα πολυέξοδο πρόγραμμα γίνεται στην Ελλάδα, γιατί καταλαβαίνετε όλα αυτά τα παιδιά, εκατοντάδες παιδιά, θέλουν φαγητό, θέλουν ύπνο, θέλουν εκπαιδευτικά ταξίδια σε αρχαιολογικούς χώρους. Και πάλι, το πώς γίνεται, άμα πείτε πώς γίνεται κάθε χρόνο, και πάλι θα σας πω, ούτε εγώ δεν ξέρω καλά-καλά. Αλλά όμως γίνεται για αρκετά χρόνια. Και εύχομαι ο Θεός να μας βοηθά να συνεχίσει να γίνεται, γιατί βλέπουμε πλέον τα πολλά θετικά αποτελέσματα. Βλέπουμε παιδιά να έρχονται, να επισκέφτονται τα χωριά τους, να γίνονται προξενιά, να παντρεύονται παιδιά μας εδώ. Και τόσα άλλα πράγματα που εμείς τα έχουμε ανάγκη. Γιατί τώρα δεν έχουμε πλέον πρώτη ή δεύτερη γενεά. Εγώ τυχαίνει να γεννήθηκα εδώ. Αλλά είμαι από τους λίγους. Δεν έχουμε πλέον μετανάστες να έρχονται στην Αμερική. Έχει μερικές δεκαετίες που δεν έρχονται πλέον και χαιρόμεθα γι' αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά ανησυχούμε. Γιατί είναι τώρα πλέον τέταρτη γενεά, πέμπτη γενεά, μειχτή γάμη. Και τι γίνεται σε 50 χρόνια από τώρα. Και έτσι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ερχόμαστε εδώ στην πατρίδα για πολλούς λόγους. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω το πόσο ευχαριστημένοι είμαστε, γιατί παίρνοντας παιδιά στην Κοζάνη, στη Ρόδο, αρχίσαμε να παίρνουμε παιδιά και στο Δίον. Για τον απλό λόγο, το Δίον με τη μεγάλη ιστορία. Και δεν χρειάζεται σε εσάς ειδικά να πω για ποιο λόγο να ερχόμαστε στο Δίον. Και είναι τώρα 10 χρόνια που φέρνουμε μαθητές στην Ελλάδα, διότι
ο κύριος Παντερμαλής αγκάλιασε το πρόγραμμα αυτό ο καθηγητής, γιατί το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης στο Αριστοτέλειο μας κατάλαβε και μας έδωσε κάπως τη δυνατότητα να βγούμε και έξω από τη Θεσσαλονίκη, γιατί έτυχε εδώ στην Πιερία, στην Κατερίνη, να έρθει ένας πολύ καλός και αγνός πατριώτης από την Αμερική, ο κύριος Θεόδωρος Παναγιωτίδης, ο φίλος μου. Και γιατί ο Θόδωρας ήταν εδώ και νοιαζότανε, αποφασίσαμε να στέλνουμε και παιδιά εδώ και δεν μπορώ να σας πω πόσο είμαστε ευχαριστημένοι. Τι λένε τα παιδάκια αυτά όταν επιστρέφουν πίσω. Τι λόγια μας λένε, που είναι πράγματι πολύ συγκινητικά. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τώρα, ερχόμενοι εμείς εδώ, καταλάβαμε ότι πρέπει να κάνουμε τη δική μας υποδομή όπως έχουμε στην Αμερική. Γιατί μπορεί να είμαστε από την Ελλάδα, αλλά επιτρέψτε με να πω ότι είμαστε κάπως ξεκομμένοι στην ίδια μας την πατρίδα. Εγώ είμαι από τη Ρόδο, ή αν πάω στη Ρόδο έχω ένα σπίτι. Θα πάρω τους μαθητές μου στο σπίτι μου. Δεν έχουμε τίποτα. Ή αν έρθει ένας καθηγητής Αμερικανός μαζί μας, φαινόμαστε πράγματι πολύ ανοργάνωτοι. Δεν ξέρουμε πώς να δικαιολογηθούμε. Ή και πώς συνεχώς να έχουμε την ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων μας με το να μην είμαστε κάπως οργανωμένοι. Και ειδικά όταν αρχίζουν οι αριθμοί και μεγαλώνουν. Γι' αυτόν τον λόγο σκεφτήκαμε ότι εάν πράγματι εμείς θέλουμε να έχουμε μια συνέχεια και τώρα και στο μέλλον, όταν εμείς φύγουμε, των παιδιών μας να έρχονται στην πατρίδα, πρέπει αμέσως να κάνουμε τις υποδομές μας εδώ. Στην Αμερική, για όσους έχετε έρθει και γνωρίζουν τον ελληνισμό, έχουμε κάνει 540 κοινότητες, τις ωραιότερες που έχει να επιδείξει κάποια εθνική ομάδα στην Αμερική. Αρχίζουμε τώρα και κάνουμε τα κέντρα ελληνικών σπουδών, τα ωραιότερα. Έχουμε ξεπεράσει, επιτρέψτε μου, όπου πάμε τώρα, ξεπερνούμε ακόμα και τους Εβραίους. Έχουμε κάνει τα ωραιότερα κτίρια. Αλλά τι γίνεται όμως εδώ. Γι' αυτόν τον λόγο αρχίζουμε τώρα και μιλούμε τις αρχές και παρακαλούμε τις αρχές και στο επίπεδο του Δημάρχου και στον Ομάρχη και στον Βουλευτή και στον Υπουργού και λέμε σας παρακαλούμε βοηθήστε μας να κάνουμε και εδώ πέρα το σπίτι μας. Σπίτι φυσικά με διαφορετική έννοια. Και θέλω να σας πω ότι εδώ στην Εκατερίνη έχουμε μεγάλη ευχαρίστηση με τις αρχές σας. Και με τους νομάρχες και με τους δημάρχους και με τον δήμαρχο του Δίων και με τους βουλευτές σας και ιδιαίτερα με τον βουλευτή τον κύριο Αντώνιον Καρπούζα, ο οποίος μας βοήθησε και συνετέλεσε να γίνει επίσκεψη και παρουσίαση των προγραμμάτων μας στη Βουλή και γνωρίζουμε ότι κάτι θετικό τελικά θα βγει από όλο αυτό το αγκάλιασμα που βλέπουμε από τις αρχές σας εδώ. Αλλά θέλουμε να γνωρίζετε τι θέλουμε να κάνουμε εδώ. Εμείς θέλουμε να κάνουμε ξενώνες στο Δίον και ζητούμε από το Δήμο του Δίον να μας βοηθήσει, να μας δώσει κάποιο χώρο. Και προσπαθούμε να κάνουμε χώρο που να μας δίνει τα δυνατότητα να αυξήσουμε τον αριθμό των μαθητών. Διότι η διαμονή γίνεται στους αρχαιολογικούς χώρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για 10-20 παιδιά. Όταν όμως ξεπερνούμε τα 20 παιδιά, αρχίζουν τα παράπονα από το Πανεπιστήμιο, ότι δεν έχουμε για χώρους περισσότερους. Ότι ο μεγαλύτερος αριθμός, ο συνωστισμός, φθείρει τις κτηριακές εγκαταστάσεις, γίνονται ζημιές. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να κάνουμε κάτι το καλύτερο για τα παιδιά αυτά και για τον ίδιο τον ελληνισμό. Γιατί ο ελληνισμός, όπου και να είναι ένας. Και αν ένα κομμάτι ή το δάχτυλο ή το χέρι πονάει, έστω και στην άλλη άκρη του κόσμου, όλο το σώμα πονάει. Και αυτό τώρα προσπαθούμε να κάνουμε και στο Δίον και στη Ρόδο, όπου έχουμε μαθητές για πολλά χρόνια. Επιτρέψτε με τώρα να σας πω και να σας δείξω τι πράγματι γίνεται στην Αμερική, τι κάνουμε και να δείτε μερικά κτίρια μας. Και θα προσπαθήσω τώρα, εύχομαι Γιώργο να τα καταφέρω. Εδώ, όπως βλέπετε, είναι το παρεκκλήσιο των τριών αρχών. Προσπαθήσαμε όσο μπορέσαμε, Πάτερ,
να είναι βυζαντινού ρυθμού, με το εκπαιδευτικό κτίριο, όπως φαίνεται, στο δεύτερο όροφο. Και πάλι η ίδια φωτογραφία, το εκπαιδευτικό κτίριο, που το λέμε Μακεδονία, το ονομάζαμε Μακεδονία, το εκπαιδευτικό κτίριο. Το εκπαιδευτικό κτίριο το ανοίξαμε το 1998, το εκκλησάκι το 1995. Εσχεμένα το εκκλησάκι, γιατί είχαμε δυσκολίες. Ναι, μεν ο Πρίτανης δέχθηκε να κάνουμε το εκκλησάκι, αλλά πάλι είμαι υποχρεωμένος να σας πω ότι υπήρχαν παράγοντες που δεν έθελανε να κάνουμε εκκλησάκι μέσα στο Πανεπιστήμιο. Αλλά εμείς λέγαμε, αν δεν μας αφήσετε να κάνουμε το εκκλησάκι, δεν κάνουμε ούτε το εκπαιδευτικό κτίριο. Γιατί καταλαβαίναμε ότι αν κάναμε το εκπαιδευτικό κτίριο πρώτα, δεν θα το κάναμε το εκκλησάκι. Και έτσι εσχεμένα κάναμε πρώτα το εκκλησάκι και μετά το εκπαιδευτικό κτίριο. Εδώ είναι μια αίθουσα τελετών που κάνουμε διαλέξεις. Για διάφορους λόγους τη μεταχειριζόμαστε αυτήν την αίθουσα. Πάλι είναι η αίθουσα, η ίδια. Η ίδια αίθουσα. Εδώ είναι μια από τις αίθουσες διδασκαλίας. Εδώ είναι μια άλλη αίθουσα διδασκαλίας. Και βλέπετε τα παράθυρα γύρω-γύρω. Θέλαμε να δώσουμε έμφαση στην Βυζαντινή περίοδο. Άλλη μια αίθουσα διδασκαλίας. Εδώ είναι το δωμάτιο που το έχουμε για τους φοιτητές, τους ελληνοαμερικανούς φοιτητές. Έχουμε σύλλογο. Εκείνος ο παλιός, ο αρχικός φοιτητικός σύλλογος, συνέχισε και τώρα έχουμε παραχωρήσει δωμάτιο. Βλέπετε την ελληνική σημαία. Το έχουμε ονομάσει το δωμάτιο Πόντος. Και το κάναμε, το δώσαμε το όνομα Πόντος, διότι οι Πόντοι είναι αυτοί που εργαστήκαν πιο σκληρά από όλους για να γίνει αυτό το κτίριο, εθελοντική εργασία. Μια άλλη αίθουσα πάλι. Εδώ είναι κάθε χρόνο, στο πέρας του ακαδημαϊκού έτους, ο κάθε φοιτητικός σύλλογος μας, ο ελληνικός, θα κάνει την πλάκα του και θα γράψει το τι επέτυχε εκείνη τη χρονιά. Και βλέπετε τις φωτογραφίες από τα παιδιά του κάθε συμβουλίου. Εδώ είναι από εργασίες που κάνουν οι μαθητές μας. Εδώ είναι μια εργασία για τον Άγιο Δημήτριο. Εδώ πάλι είναι από μια έκθεση και από διάφορες αναγνωρίσεις που μας κάνουν οι αρχές. Εδώ είναι φωτογραφίες που έχουν συγκεντρώσει οι μαθητές από το χτίσιμο του θεάτρου. Τώρα είναι δύσκολο να ξεχωρίσετε τα παιδιά, αλλά εάν ήταν πιο καθαρά, θα βλέπατε τα παιδιά που ρίχνουν τα κλαδιά από το κόψιμο των δέντρων σε μηχάνημα μέσα από τα αλέθη. Γιατί χρειάστηκε δύο φορές να καθαρίσουμε το οικόπεδο. Μία φορά όταν κάναμε το εκκλησάκι για το εκπαιδευτικό κτίριο και μία φορά πάλι ξανακαθαρίσαμε το χώρο πάλι από τα δέντρα για να κάνουμε το θέατρο. Και πάλι οι φοιτητές πάλι 10 χρόνια μετά είναι αυτοί που έκαναν τον καθαρισμό του οικοπαίδου. Εδώ είναι η πρόσωψη του εκπαιδευτικού κτηρίου σε έναν άλλο πανεπιστήμιο, στο Ρον Άιλαντ. Εδώ δώσαμε διαφορετική αρχιτεκτονική δομή. Εδώ είναι κλασικού ρυθμού, το άλλο βυζαντινού ρυθμού. Ερχόμεθα πάλι πίσω στο Πανεπιστήμιο της Connecticut, όπως φαίνεται από την νότια πλευρά. Όπως βλέπετε, είναι διόροφο κτίριο, είναι καλών διαστάσεων. Στον πρώτο όροφο, ίσως τώρα να δούμε. Στον πρώτο όροφο είναι η βιβλιοθήκη και εδώ βλέπετε μέρος της βιβλιοθήκης. Η βιβλιοθήκη. Τα θρανία όπου κάθονται τα παιδιά και διαβάζουν. Έχουμε εκθιατήριο που βάζει μέσα διάφορα οτιδήποτε βρούμε από την πατρίδα. Ή ό,τι μας δίνουν εκεί οι ομογενείς, οι γέροντες μας. Βλέπετε την γλίτσα που ένας μας έφερε από την Αρκαδία. Βλέπετε τα φορέματα. Είναι τα φορέματα μιας γιαγιάς που ήρθε στην Αμερική σαν νύφη για να παντρευτεί. Και αυτά είναι τα φορέματα που την έδωσε η μητέρα της. Θα δείτε τη φωτογραφία στο μέσον του Πατριάρχη και του Αρχιεπισκόπου μας. Θα δείτε διάφορα δώρα από την Κοζάνη. Θα δείτε μια λύρα που ένας πόντιος εκεί μας έκαμε με το χέρι του. Θα δείτε
στην μία πλευρά στολές από την Μυτιλίνη που ο Δήμαρχος μας έφερε όταν μας επισκέφθηκε με τον Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη. Εδώ είναι στολές που έχουμε για τα χορευτικά μας συγκροτήματα. Εδώ είναι η αίθουσα που είναι για τον Μέγα Αλέξανδρο. Βλέπετε το αστέρι της Βεργίνας, είναι ωραιότατη αίθουσα με κολόνες, όπως βλέπετε, ιωνικού ρυθμού. Είναι πάλι στην ίδια αίθουσα. Εδώ είναι μια παράσταση του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εδώ είναι εργασία που κάναν οι φοιτητές μου για την πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εδώ είναι μια σειρά από φωτογραφίες, αντίγραφα πινάκων που ο κύριος Παντερμαλής επεξεργάστη, το έδωσε στην Παπαμακεδονική και η Παπαμακεδονική Ένωση το παράδωσε σε εμάς, επειδή το κτίριο το λέμε Μακεδονία. Πάλι για τον Μέγα Αλέξανδρο. Μια άλλη εργασία του κυρίου Παντερμαλή που δείχνει την Αλεξάνδρεια στην Αίγυπτο, το εκκλησάκι πάλι. Εδώ είναι το εσωτερικό στο εκκλησάκι. Έχουμε το ξυλόγλυπτο. Η εικόνα των τριών αρχών στο εικονοστάσι. Ο Τρούλος με τον Χριστό, τον Παντοκράτορα. Και έχουμε ψηφιδωτά. Προσπαθούμε να γεμίσουμε τον τοίχο με ψηφιδωτά. Με έναν τεχνίτη από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί θέλουμε για τους μη Ορθόδοξους να παρουσιάζουμε την ιστορία της Βυζαντινής μας τέχνης. Εδώ είναι το θέατρο. Είναι πριν ένα χρόνο αυτή η φωτογραφία τραβηγμένη. Τώρα έχουμε κάνει μια μικρή πρόοδο. Έχουμε βάλει ήδη τα εδόλια, έχουμε κάνει θέσεις. Βλέπετε τη σκηνή, το κτίριο μπροστά, το διόροφο κτίριο. Τώρα είναι με κολόνες, είναι τελείως διαφορετικό. Έχουμε κάνει κάποια πρόοδο. Και εδώ ανάμεσα στο περίμετρο του θεάτρου υπάρχει ένα άλλο κτίριο που θα είναι μουσείο. Και έχουμε κάνει πρόοδο και σε αυτό. Εδώ είναι θέσεις μαρμάρινες που φέρνουμε από την Κοζάνη, από τον Τρανόβαλθο Κοζάνης. Θέλουμε τα υλικά να είναι από την Ελλάδα, γιατί έχουμε δει παραδείγματα του Θόλου των Δελφών που χτίσαμε στο Πανεπιστήμιο της Νοτιού Αλαμπάμα. Βλέπαμε με μεγάλη συγκίνηση και χαρά τους συμπατριώτες μας, που στην Αλαμπάμα είναι ένας αποκομμένος ελληνισμός 300 οικογενειών, το πολύ να είναι, που πηγαίναν και αγκαλιάζαν τις εικόνες και τις φιλούσαν. Και όταν είδαμε αυτό, λέμε ότι υλικό είναι, πρέπει να το φέρνουμε από την πατρίδα και ας είναι και πιο ακριβά να μας κοστίζει με τα μεταφορικά έξοδα κτλ. Και ευτυχώς έχουμε καλούς πατριώτες στην Κοζάνη, όπως τον κύριο Τυρνανόπουλο, Δημήτριο, που μας βοηθάει με υλικά και με την επεξεργασία των. Εδώ είναι η σκηνή μέσα στο θέατρο, η διόροφη. Τώρα έχουμε βάλει κολόνες, φαίνεται τελείως διαφορετικά, φαίνεται ωραιότατη τώρα. Η σκηνή πάλι. Τώρα πώς φαίνεται το κτίριο μέσα από το θέατρο. Ναι, οι διαστάσεις είναι 150 πόδια, η διάμετρος. Επιτρέψτε με να πω ότι θα είναι περίπου κατά το ίμιση της Επιδαύρου. Το θέατρο της Επιδαύρου, η διάμετρος του είναι 378 πόδια, μιλώντας σε πόδια που κάπως ξέρω καλύτερα και σε πόδια είναι που μετράμε. Εμάς είναι κάπου λιγότερο από το μισό. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω το χρόνο, πρέπει να τον έχω υπερβεί, νομίζω. Ακριβώς, ναι. Ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Τομάζο. Τήρησε τα 45 λεπτά με μία ώρα επακριβώς. Και τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος, εξίσου σημαντικό, αν όχι και σημαντικότερο, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να απευθύνουμε ερωτήσεις απευθείας στον ομιλητή και να κάνουμε έναν διάλογο και μία συζήτηση. Ναι, βέβαια, εμείς έχουμε μεγάλη ανάγκη.
Εμείς θέλουμε να γίνει σύσφυξη του απόδημου ελληνισμού με τον γηγενή ελληνισμό. Αυτό προσπαθεί και ο κάθε οργανισμός, και η Εκκλησία μας, και οι αρχές μας, και η Βουλή με τη Διακομματική Επιτροπή. Αυτό είναι το όνειρό μας, να γίνει κάποια ευαισθητοποίηση. Γιατί είμαστε λίγοι. Είμαστε ο λαός δίχως αδέρφια ή ξαδέρφια. Και έτσι εμείς, εάν έρχονται εδώ τα παιδιά μας και εσείς τα αγκαλιάζετε, τα παίρνετε στα σπίτια σας, τότε είναι ευλογία Θεού. Αυτό θα ήταν. Να καλωσορίσουμε και τον βουλευτή Πιερίας, τον κύριο Καρπούζα, ο οποίος το καλοκαίρι με ρύμνησε και σαν μέλος της Διακομματικής Επιτροπής του Αποδήμου Ελληνισμού φρόντισε να κατέβει το κύριο Στομάζος και το δικό μας το τοπικό παράρτημα της παιδείας στη Βουλή και ενημερώσανε τους αντιπροσώπους μας, οι οποίοι είδαν θετικά το όλο εγχείρημα. Και νομίζω έχετε μία ερώτηση, κύριε βουλευτά. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη καταρχήν γιατί άργησα. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι μέρες για μας είναι λίγο δύσκολες με την κοπή πίτας και κάποιες εκδηλώσεις, τις οποίες πρέπει τυπικά να τηρήσουμε. Και θεωρώ ιδιαίτερη σημασία στο ότι σήμερα μεταξύ μας βρίσκεται ο Ηλίας ο Τομάζος, ένας Έλληνας ο οποίος πραγματικά λειτουργεί στα πλαίσια της αποστολής, την οποία θα πρέπει να έχει ένας Έλληνας εκτός των ορίων της χώρας μας. Τον κύριο Τομάζο τον γνώρισα πριν από περίπου 1,5 χρόνο, κύριε Τομάζο. Μάλιστα, περίπου. Κάπου τόσο. Η πρώτη επαφή την οποία είχαμε ήταν για να ενημερωθώ όσον αφορά την προσπάθεια την οποία κάνει ο Οργανισμός Παιδεία στα πλαίσια της διάδοσης του ελληνικού πνεύματος και του ελληνικού πολιτισμού. Μία προσπάθεια την οποία δεν χρειάζεται νομίζω να αναφέρω, την γνωρίζετε. Πρέπει ο ίδιος να έχει αναφερθεί στην ομιλία του. Η προσπάθεια λοιπόν αυτή μεταξύ των άλλων είναι να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε κάποιους ξενώνες προκειμένου να μπορούμε να φιλοξενούμε αυτούς όλους τους οι οποίοι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα, δηλαδή τους φοιτητές κάποιων κολεγίων, αμερικανικών κολεγίων, ούτως ώστε να συμμετέχουν στην παιδεία, αυτήν την ελληνική παιδεία, κάτι το οποίο όλοι πιστεύω θεωρούμε ιδιαίτερη σημασία. Από τη φύση μου λοιπόν και πρακτικώς αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα τα οποία συνήθως έρχονται σε όλο το σύνολο των πολιτών, αλλά κυρίως σε εμάς τους πολιτικούς, το πρώτο που πρότεινα ήταν η υλοποίηση αυτού του έργου, να το αναλάβει ένας κρατικός φορέας και στην προκειμένη περίπτωση ο Δήμος του Δίου. Υπέδειξα λοιπόν ορισμένα πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν και τα οποία θεωρώ καθαρά τεχνικά ζητήματα. Σήμερα βρίσκομαι στην θέση, κύριε Τομάζου, να σας πω ότι την ευχάριστη θέση να σας πω ότι αυτή η προσπάθεια ολοκληρώνεται με την παραχώρηση της έκθεσης αυτής στον Δήμο Δίου, θα πρέπει να τονίσω, οι οποίες ενέργειες γίνονται και οι κατασκευές οι οποίες θα γίνουν, τις οποίες εύχομαι να γίνουν, θα τις κατασκευάσει ο Δήμος Δίου. Δηλαδή θα υπάρχει ένας κρατικός φορέας. Δεν γίνεται δηλαδή κάτι που άκουσα σήμερα σε κάποια εκπομπή του τοπικού μας καναλιού, του Δίον Channel, ότι ενδέχεται αυτό να τα κατασκευάσουμε εμείς και να τα πάρουν οι Αμερικάνοι και κάτι τέτοια. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Αυτές οι εγκαταστάσεις θα βοηθήσουν όχι μόνο τον Οργανισμό Παιδείας, αλλά θα βοηθήσουν το σύνολο των φοιτητών, Ελλήνων και μη Ελλήνων, να επισκεφθούν την περιοχή του Δίου και να γνωρίσουν από κοντά, ψηλαφώντας τις αρχαιότητες και μελετώντας την ιστορία μας, να γίνουν κοινωνία του ελληνικού πνεύματος, της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού μας. Βεβαίως η παρουσία σας, κύριε Τομάζο, και η τοπική επιτροπή του οργανισμού, στην οποία συμμετείχαν ο κύριος Γκρίνιας, εδώ είναι ο κύριος Γκρίνιας, ο κύριος Παναγιωτίδης, ο κύριος Στράπτης και ο κύριος Τομάζος, στην Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού, η οποία συνεδρίαση έγινε με δική μου πρωτοβουλία, αυτό δεν λέει τίποτε. Είμαστε υποχρεωμένοι κάποια στιγμή να προωθήσουμε τα προβλήματα του τόπου μας και οποιαδήποτε πρωτοβουλία παίρνετε από οποιονδήποτε, ήταν λάθος μου να πω κατόπιν δικής μου πρωτοβουλίας, πάση περιπτώσει, δεν το συνηθίζω,
Κατορθώσαμε λοιπόν να αποσπάσουμε την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού, της ομόφωνης σύμφωνης γνώμη της Επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού, έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γκρίνη? Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένει, κύριε Ντομάζο, αυτή τη στιγμή η Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού, την οποία συμμετέχω και εγώ και ξέρετε ενεργώς, την μελέτη την οποία θα υποβάλει ο Δήμος Δίου πάντοτε. Θα είναι μέσα από το ΕΣΠΑ 2007-2013, θα είναι μέσα από κάποιο άλλο πρόγραμμα, δεν έχει σημασία. Πάντως θεωρώ ότι η πρόταση αυτή την οποία ξεκινήσατε και εμείς στηρίξαμε όλοι μαζί, καθένας με τον τρόπο του, θα υλοποιηθεί. Βέβαια για μας είναι ιδιαίτερη σημασία σε ένα τέτοιο έργο, καταλαβαίνετε. Έχει και, έχει και αναπτυξιακό χαρακτήρα, αλλά έχει κυρίως εθνικό χαρακτήρα. Μάλιστα σε μία περίοδο που δοκιμαζόμαστε και σαν έθνος και γενικότερα σαν κοινωνία. Αυτά ήθελα να πω και να συγχαρώ τον κύριο Ντομάζο, ο οποίος χαίρει της ιδιαίτερης εκτίμησης της Επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού, όχι εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Τον κύριο Ντομάζο τον γνωρίζανε στη Βουλή πριν τον γνωρίσω εγώ, έτσι. Βέβαια, ήταν η πρώτη φορά που ήρθατε στη Βουλή και επισκεφθήκατε το Κοινοβούλιο και συμμετείχατε στις συνεδριάσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι, το τονίζω άλλη μια φορά από το φούτο του βήματος, όλοι, ανεξάρτητα ποιον θεσμό και ποια εξουσία υπηρετούμε, να βοηθήσουμε για την ανάπτυξη του τόπου μας, αλλά ουσιαστικά να τη βοηθήσουμε, διότι οι οποιασδήποτε προσπάθειες γίνονται και έχουν καθαρά επικοινωνιακό χαρακτήρα, δεν πρέπει να γίνονται. Οι οποιασδήποτε προσπάθειες και πρωτοβουλίες παίρνονται από οποιονδήποτε παίρνεται, είτε είναι από κάποιον ο οποίος υπηρετεί κάποιο θεσμό, είτε από τον απλό πολίτη, θα πρέπει όλοι να το χειροκροτούμε. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, πιστεύω, Άγιε Πατέρα, που σας βλέπω μπροστά, με την ευλογία της Εκκλησίας, αλλά και την βούληση όλων μας, θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το οποίο έχει ανάγκη ο τόπος μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Καρπούζα και για τοποθέτηση, αλλά και για το ότι ήταν μπροστάρης το καλοκαίρι και οδήγησε στην Επιτροπή της Βουλής τον Πρόεδρο, τον κύριο Ντομάζο, με το τοπικό παράρτημα. Φυσικά, όλος ο ελληνισμός ενδιαφέρεται για τα εθνικά θέματα της Ελλάδος. Είτε αυτό λέγεται Κυπριακό, είτε λέγεται Αιγαίο, είτε Μακεδονικό, είτε Πατριαρχείο. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο ελληνισμός έχει πάντοτε της Αμερικής, αυτό που εγώ γνωρίζω, την καρδιά του στραμμένη πάντοτε στην Ελλάδα και πάντοτε ανησυχεί. Αλλά εκείνο που πρέπει πάντοτε εμείς να λέμε είναι ότι εμείς βοηθούμε. Η ελληνική πολιτεία είναι αυτή που διαχειρίζεται τα εθνικά μας θέματα. Γιατί αλίμονο, αν ο καθένας μας προσπαθούσε να πει τι θα γινότανε. Αλλά θέλω να σας πω ότι εμείς πάντοτε αντιμετωπίζουμε αυτές τις δυσκολίες, τις διαστρεβλώσεις, τις ιστορίες μας. Γιατί ο αγώνας γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια από άλλα κράτη. Και η παιδεία τους έχει συναντήσει αυτούς τους εχθρούς του ελληνισμού με διάφορες μορφές. Και προσπαθούμε πάντοτε εμείς να επιτυχαίνουμε αυτά που θέλουμε δίχως να κάνουμε προστριβές. Γιατί αν κάνουμε προστριβές, μια φορά θα κερδίσουμε, δύο φορές θα κερδίσουμε. Μετά ίσως να μας κλείσουν πόρτες. Και έτσι είναι κάτι το πολύ λεπτό να κάνεις κέντρα ελληνικών σπουδών μέσα σε αμερικάνικα πανεπιστήμια. Αλλά θέλω να σας πω ότι όπου εμείς πήγαμε, τους νικήσαμε. Αυτό εγώ θέλω να πω. Και το λέγω μπροστά στον κύριο βουλευτή. Τους νικούμε πάντοτε. Δεν τολμούν να μας αντιμετωπίσουν. Επομένως, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η ελληνική ιστορία και ο ελληνικός πολιτισμός είναι η μεγαλύτερη μας ασπίδα, κατά την πτωχική μου γνώμη. Παραδείγματος χάρη, θέλαμε να κάνουμε πρόγραμμα ελληνικών σπουδών στη Φλόριδα. Μάθαμε ότι οι γείτονές μας είχαν κάνει σφικοφωλιά στο πανεπιστήμιο, στο Florida Atlantic University. Μόλις το έκοψα εγώ, λέω, εμείς εκεί θα πάμε. Και πήγαμε, και με το που πήγαμε, αυτοί φύγανε. Απλώς τα φύγανε. Και έτσι δεν χρειάζεται να πολεμήσουμε. Άλλη μια φορά, σε άλλο πανεπιστήμιο, πήγαμε, αρχίσαμε εμείς μαθήματα,
Ξαφνικά βλέπουμε μισή σελίδα Μακεδονία Στάτης. Λέω, θέλουμε να δούμε τον Πρίτανη. Πήγαμε στον Πρίτανη. Του λέμε, κύριε Πρίτανη, αυτόν και αυτόν είδαμε. Θέλετε να έχετε τα Μακεδονία Στάτης? Έχετε τα. Εμείς όμως θα φύγουμε από εδώ. Δεν μπορούμε εμείς κάτω από την ίδια στέγη να είμαστε με αυτούς που πάνε να κλέψουν την ψυχή μας. Έτσι είπαν, την ψυχή μας. Και έτσι, θέλετε να τα έχετε, να τα έχετε. Εμείς όμως φεύγουμε, θα πάμε σε άλλο πανεπιστήμιο. Ο Πρίτανης δεν ήξερε το τι είχε γίνει. Και κάλεσε τον Αντιπρίτανη, που είναι για τα ακαδημαϊκά προγράμματα. Και αμέσως μας είπανε, νο, εσείς δεν θα φύγετε. Αυτά θα σταματήσουν. Και τα σταματήσανε. Και έτσι, τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Απλούστατα, εμείς οι Έλληνες να έχουμε ομογνωμία, να έχουμε φιλία μεταξύ μας. Αλλά θέλω να σας πω το αίσθημα το δικό μας. Ότι εμείς οι Έλληνες, αυτό είναι που μας ενθαρρύνει. Καμιά φορά αργίζουμε να αντιδράσουμε σε κάτι. Αλλά όταν τελικά αντιδράσουμε και το κοιτάξουμε όλοι μαζί, πάντοτε νικούμε. Έτσι υπάρχει αισιοδοξία για το μέλλον. Αν είχαμε και περισσότερη Ομόνοια, θα πετυχαίναμε περισσότερα πράγματα. Παρακαλώ, έλατε στο βήμα. Η ελληνική παιδεία είναι αποδεικτή, είμαστε αποδεικτοί και η ελληνική παιδεία έχει την αποδοχή σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Μας μίλησε για φερεγγιότητα, αλλά εγώ θα έλεγα και παγκοσμιότητα. Επειδή έτυχε να έρθω σε επαφή με αρκετούς ξένους και στην Ελλάδα και έξω, βλέπω ότι πάντοτε μας αντιμετωπίζουν, παρά το ότι πιστεύουν πολλοί από τους Έλληνες ότι είμαστε παρακατιανοί, θα έλεγα. Μερικοί το πιστεύουν, κουμπωμένοι πάντοτε και με πολύ σεβασμό. Ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο, γι' αυτό τον ευχαριστούμε, που μας απέδειξε ότι υπάρχει μια γενική αποδοχή του ελληνικού πνεύματος, όπως λέγεται, και της ελληνικής παιδείας. Με έκοψε τη φόρα η κυρία και ο κύριος Καρπούζας, που μου είπαν ότι υπάρχουν και κτίρια, υπάρχουν και κατασκηνώσεις και το Δήμος Δίου έδωσε ήδη το χώρο. Εγώ είχα σκοπό να του πω, αν του χρειάζεται, να του δώσω στο Αιγίνιο έναν χώρο προσωπικό 2,5 τρεμάτων, εάν κάνει, δεν ξέρω πόσο χώρο χρειάζεται για τον ξενώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κασμίδη. Θέλω να πω ότι όσον αφορά την ουσία της εισήγης, νομίζω πως είμαστε καλυμμένοι και έχουμε λύσει και πολλές απορίες και για τις προθέσεις για το περιεχόμενο που στοχεύει. Νομίζω ότι φεύγοντας χωρίς να ακουστεί και κάτι ακόμη, θα υπάρχει ένα μικρό κενό. Επειδή ο κύριος Τομάζος για πρακτικούς λόγους θα απουσιάζει, δεν το βλέπουμε ίσως μια φορά το χρόνο, δεν ξέρω πόσο, εδώ υπάρχει ένα παράδειγμα της ελληνικής εταιρείας παιδείας, παιδεία, στην Κατρίνη, το οποίο βασιζόμενο φυσικά στον εθνικισμό πρέπει να επιβιώνει κιόλας και να απηχεί περισσότερο στην κοινωνία μας και να υποστηρίζεται. Ξέρω ότι ο κύριος Παναγιωτήδης και ο κύριος Γκρίνιας είναι πολύ σεμιάδοντοι. Εγώ θέλω να τους προσκαλέσω να ενημερώσω τον κόσμο, το κοινό τουλάχιστον βρίσκεται εδώ, είναι μια ευκαιρία σήμερα, να είναι μέλη, να είναι κοντά και να υποστηρίζουν, γιατί και το καλοκαίρι έρθουν και εθελοντές, αν δεν κάνω λάθος, να υποστηρίζουν τη φιλοξενία, την αρτιότερη φιλοξενία των ανθρώπων αυτών των κοινών. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω όλους και σας εύχομαι χρόνια πολλά και καλή χρονιά, μια και διανύουμε τις Άγιες ημέρες ακόμα των εορτών. Εγώ δεν θα αναφερθώ σε τίποτα άλλο από το να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία. Η σημερινή σας παρουσία μας έχει δώσει, μάλλον μας ανανέωσε το κουράγιο να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά που συνεχίσαμε. Για τα υπόλοιπα θέματα εδώ της δραστηριότητας θα αναφερθεί ο κύριος Γκρίνιας, που είναι ο ειδικός στον τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ με τη σειρά μου που μου δίνετε την ευκαιρία να πω λίγα πράγματα για το παράρτημα Πιερίας. Πρέπει να ξέρετε ότι είναι ένας σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αποτελείται από 70 περίπου μέλη. Στο Διοικητικό Συμβούλιο θα διαβάσω τα ονόματα. Είναι ο κ. Παναγιωτήδης Πρόεδρος, ο κ. Ράπτης Γεώργιος Αντιπρόεδρος, ο κ. Λοϊμπετζίδης Γιάννης,
κυρία Χριστίδου Μαρία, ο κύριος Γότας Κλέαρχος, ο κύριος Αραβίδης Γεώργιος και η κυρία Βαλαβάνη Χαρίκλη. Πρέπει όμως να αναφέρουμε και τα ονόματα των καθηγητών οι οποίοι διδάσκουν στα προγράμματα αυτά σπουδών. Είναι μικρή θερινή κύκλη σπουδών, αρχαιολογίας, βυζαντινολογίας και ελληνικής ιστορίας. Είναι ο κύριος Παντερμαλής Δημήτριος, η κυρία Πινγιάτογλου Σεμέλη, ο κύριος Εκαμάτης Ιωάννης, ο κύριος Μέντζος Ιωάννης, η κυρία Κοταρίδου Αγγελική και η συνεργάτηδα του κυρίου Παντερμαλή, η αρχαιολόγος η κυρία Σιτζούκη Στέλλα. Επιγραμματικά θα αναφέρω τους σκοπούς και ποιοι είναι οι κυριότεροι στόχοι μας. Είναι η βελτίωση της ποιότητας των σπουδών και της διαβίωσης των φοιτητών. Γι' αυτό αναφέρθηκε και ο κύριος Τομάζος στην ανέγερση των φοιτητικών ξενώνων, καθώς επίσης και μιας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιοθήκης. Επίσης, η γνωριμία και η μελέτη και η επιστημονική προσέγγιση του περιβάλλοντος της αρχαίας πόλης του Δίου και του Ολύμπου, καθώς και η διαβίωση στο περιβάλλον του Μυθικού Βουνού. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε το φυσικό αυτό μνημείο του Ολύμπου. Ήδη η Νομαρχία Επιερίας έχει ένα άρτιο δίκτυο πλέον ξενώνων και καταφυγίων. Σκεφτόμαστε και έχουμε συζητήσει με το Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας τα παιδιά αυτά που έρχονται εδώ να περνούν κάποιες ημέρες πάνω στον ορεινό όγκο του Ολύμπου, ακολουθώντας αυτή την αρχαία ιερή πορεία, όπως την ακολουθεί και ο Παγκόσμιος Μαραθώνιος Ολύμπου. Επίσης, σκοπός μας είναι και η ανταλλαγή φοιτητών. Δεν θα δεχόμαστε μόνο κάποια στιγμή να φτάσουμε στην ωριμότητα να αποστέλνουμε κι εμείς Έλληνες φοιτητές στα σημαντικά αυτά πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ακόμη να συνεχίσουμε τους μικρούς αυτούς κύκλους σπουδών όταν θα έχουμε πλέον εγκαταστάσεις σε όλη τη διάρκεια του έτους. Και να απευθύνουμε πρόσκληση συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα και σε φοιτητές άλλων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Αυτά τα λίγα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιαννακίδης. Από εκεί, από εκεί, κύριε Γιάννη. Ευχαριστούμε για αυτά που μας είπατε, κύριε Τομάζο. Έχω και εγώ μια κόρη καθηγήτρια γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Και έχω πάει μέχρι τώρα αρκετές φορές. Και θα σου πω μερικά πράγματα εκεί που είδα. Υπάρχουν περίπου 50 εκκλησίες και έχουν και τις κοινότητες τους. Και κάθε μια εκκλησία έχει και το δικό της σχολείο. Και δεν έχω σκεφτεί σχεδόν όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο πρώην Δήμαρχος 2, ο κύριος Καραΐσκος. Καλησπέρα σε όλους σας. Θέλω να συγχαρώ και εγώ τον κύριο Τομάζο, αλλά και τον οργανισμό, την Εταιρεία Παιδεία, για το έργο το οποίο επιτελεί και για τις ιδέες που θέλει να εξαπλώσει. Θα ήθελα όμως να κάνω, πριν να αναπτύξω το σκεπτικό μου, μία διόρθωση στον κύριο Γκρίνια. Η κυρία Σιτζούκη Στέλλα είναι συνεργάτης, είναι υπάλληλος του Αλεξανδρίου, όχι του κυρίου Παντερμαλή, από το Αλεξάνδριο πληρώνεται, το Αλεξάνδριο τη διαθέτει και επιτελεί και εκείνο το Ίδρυμα ένα πολύ σπουδαίο έργο, αν και τώρα τελευταία με κάποιες εκπομπές έχει στοχοποιηθεί. Βλέπω, κύριε καθηγητά, ότι εσείς στην Αμερική ενδιαφέρεστε για την ελληνική γλώσσα. Ενδιαφέρεστε για την ελληνική αρχιτεκτονική. Εμείς εδώ στην Ελλάδα ενδιαφερόμαστε πώς να μειώσουμε την ελληνική γλώσσα, πώς να μειώσουμε την παράδοση, την αρχιτεκτονική μας, όλα αυτά που θυμίζουν Ελλάδα. Και το λέω με γνώση αυτό που σας λέω, γιατί αν δείτε πώς στο δημόσιο λόγο, μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, εκφέρουμε το λόγο μας, θα δείτε ότι πολλές λέξεις ελληνικές προσπαθούμε να τις αντικαταστήσουμε με αγγλικές. Αν δείτε ακόμη και εκπομπές, δυστυχώς, από δημόσια κανάλια,
πάρτε ένα πρόγραμμα της τηλεόρασης, θα δείτε ότι είναι σε τίτλους αγγλικά, με αγγλικούς όρους. Αν πάρετε φωτογραφίες από κομμάτια των πόλεών μας, ακόμη και των χωριών μας, και κάνουμε έναν διαγωνισμό το πού βρίσκεται αυτό το κομμάτι, θα δείτε ότι οι περισσότεροι θα μας πούν ίσως να είναι στο εξωτερικό. Γιατί μάθαμε και στα χωριά μας να γράφουμε την καφετέρια γωνία, corner, καφέ corner, και πολλά άλλα τέτοια. Και δεν βλέπω πρωτοβουλίες ούτε από την τοπική αυτοδιοίκηση που δίνει τις άδεια στα καταστήματα να υπάρχουν τουλάχιστον επιγραφές ελληνικές και από κάτω ας γράψουμε και ό,τι άλλο θέλουμε. Αλλά πρώτα ελληνικές. Αν δείτε τα κτίρια μας, και θα αναφερθώ συγκεκριμένα, και κάνουμε ένα πάλι διαγωνισμό τέτοιων γνώσεων, πού βρίσκεται αυτό το κτίριο, θα σας πούν ότι ίσως να βρίσκεται στην κεντρική Ευρώπη ή στην Σκανδιναβία. Δηλαδή, αν δείξουμε στην Πιερία τους σταθμούς τους σιδηροδρομικούς που έγιναν και θα μας πείτε ότι κάποιοι που δεν ξέρουν, αυτή δεν είναι ελληνική αρχιτεκτονική με τίποτα, βρίσκεται κάπου αλλού. Ή το δικαστικό μέγαρο της Κατερίνης, Σκανδιναβία θυμίζει, ή πολλά από τα σχολεία μας, δηλαδή δημόσια κτίρια. Τι προσπαθούμε να κάνουμε δηλαδή? Οι Έλληνες του εξωτερικού να σώσουν τη γλώσσα, τις παραδόσεις μας, τα ήθη, τα έθιμά μας και εμείς εδώ να ξεφτίζουμε τον ελληνισμό? Εγώ λέω πολλές φορές ότι δεν κινδυνεύουμε πλέον από τα σύνορα να εισβάλλει ο εχθρός. Ο εχθρός εισβάλλει καθημερινά ύπουλα, εισβάλλει χτυπώντας τις ρίζες μας και ιδίως την γλώσσα μας. Γι' αυτό ξεκίνησα με συγχαρητήρια για το έργο που επιτελείτε και ας παραδειγματιστούμε και εμείς. Τώρα για τον ξενώνα στο Δίον. Βέβαια όλοι θα βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση να γίνει, αλλά την ιδιωτική πρωτοβουλία να μην την ξεχνάμε. Ας κινητοποιήσουμε ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν και να διαθέσουν και σπίτια και ξενώνες, γιατί κάτι στο δημόσιο το έχουμε βιώσει αυτό και στο Αλεξάνδριο Ίδρυμα, γιατί υπηρέτησα και εκεί στο Συμβούλιο. Με ενθουσιασμό ξεκίνησε και παρακολουθούσα, ήμουν στα πράγματα από την αρχή, που πρωτοξεκίνησε εκείνο το 92, με ένα μεγάλο ενθουσιασμό ότι θα βρεθεί και τρόπος να χρηματοδοτείτε, τώρα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν είναι κάτι να το κάνουμε, σκοπός είναι πώς να το λειτουργήσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Καραΐσκο. Αν δεν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση, έχω να σας κάνω εγώ, κύριε καθηγητά. Με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών στην Ισπανία, το οποίο είχε προστατήσει παλαιότερα, έχετε κάποια σχέση? Η πρώτη ερώτηση είναι αυτή. Και η δεύτερη, πόσα άτομα σκοπεύετε να φιλοξενήσετε στους ξενώνες του Δίον? Γιατί νομίζω το καλοκαίρι φέρατε 150-200 άτομα, φιλοξενήσατε. Όχι, λιγότερα. Λιγότερα. Λιγότερα είναι. Άρα οι ξενώνες σε τι δυναμικότητα αποσκοπούν τα κτίρια? Ναι. Φυσικά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουμε τα 3,5 εκατομμύρια ελληνισμό, αλλά έχουμε όμως και μερικά άλλα εκατομμύρια φιλέλληνες που αγαπούν την Ελλάδα. Δεν είμαι θα πλέον σε ένα πανεπιστήμιο που έχουμε ακαδημαϊκά προγράμματα, είμαι θα σε 28 και κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός. Είναι δύσκολο για μένα να πω αριθμό, συγκεκριμένο αριθμό. Ξέρω όμως ότι θα είναι μεγαλύτερος από αυτό που έχουμε τώρα. Τώρα φέρνουμε 50 το χρόνο. Σίγουρα θα είναι μεγαλύτερος. Και τώρα φέρνω μόνο για 3 εβδομάδες το Μάιο, 3 εβδομάδες το Σεπτέμβριο, για να έχουμε φυσικά δικές μας κτηριακές εγκαταστάσεις. Θα είναι και ο αριθμός μεγαλύτερος και θα είναι και για όλον τον χρόνο. Όχι μόνο. Άρα ο ξενώνας προορίζεται για 100-200 άτομα? Για αν είναι για ένα αριθμό 100 ατόμων να έχουμε, είναι καλό. Παραδείγματος χάρη, εκτός από μαθητές πανεπιστημίου, εμείς μπορούμε να φέρνουμε και γυμνασίου. Μεγάλο ενδιαφέρον για παιδιά γυμνασίου. Δηλαδή, εάν υπάρχει κατάλληλη υποδομή, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά από την τώρα. Για το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών στην Ισπανία? Δεν έχουμε σχέσεις. Συναντώ συναδέλφους σε διάφορα συνέδρια. Θα ανταλλάξουμε σκέψεις. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε εμείς σχέσεις η Αμερική με την Ευρώπη. Και μάλιστα είναι κάτι που το συζητούμε
με Αμερικανούς ακαδημαϊκούς. Πρέπει να σας χάρη εδώ έχετε το Erasmus, που μεταφέρονται οι μαθητές από μια χώρα στην άλλη, ανάμεσα στην Αμερική και στην Ευρώπη, όχι μόνο σε ελληνικές σπουδές, δεν υπάρχει επαφή. Και το βλέπουμε και έχουμε δυσκολίες. Και αν εμείς πετύχαμε φυσικά να έχουμε τη μεταφορά, την ακαδημαϊκή αναγνώριση από Αμερική, είναι επειδή είμαστε με υποδομή εκεί και είμαστε γνωστοί. Ιδάλλως δεν θα πετυχαίναμε να έχουμε τη μεταφορά των credits σε οποιοδήποτε αμερικάνικο πανεπιστήμιο. Γιατί με το να έχουμε τώρα ένα δίκτυο αμερικάνικων πανεπιστήμιων με ελληνικές σπουδές, είμαστε γνωστοί. Αλλά δεν έχουμε τις σχέσεις αυτές που θα έπρεπε να είχαμε, ειδικά τουλάχιστον με τα προγράμματα ελληνικών σπουδών, γιατί ο λόγος είναι ο πάντοτε γνωστός. Ο κοινός παρονομαστής είναι τα οικονομικά έξοδα. Δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε με τους συναδέλφους, αλλά δεν κάνουμε τίποτα γιατί δεν έχουμε οικονομικές δυνατότητες. Ναι, είναι το οικονομικό πρόβλημα. Ναι. Κάτι κι εγώ, κύριε καθηγητά. Βέβαια, με κάλυψαν οι προηγούμενοι. Όντως συγκινηθήκαμε για όλα αυτά που γίνονται και θυμηθήκαμε αγώνες παλιούς. Αν παλιά έλεγαν οι ποιητές μας ότι σκέφτονταν γλώσσα και ελευθερία, εσείς κρατάτε τους πυλώνες του ελληνισμού με τη γλώσσα και την ορθοδοξία, που είναι όντως οι δύο όψεις του νομίσματος, που είναι η ταυτότητά μας. Και ήθελα να ρωτήσω, όπως είναι αυτή η εταιρεία της παιδείας, υπάρχουν κάτι ή κάποιες αντίστοιχες ελληνικές εταιρείες στην Αμερική, γιατί οπωσδήποτε είναι πάρα πολλές οι πολιτείες και σκορπισμένοι οι ομογενείς. Ναι, ευτυχώς δεν είναι η μόνη. Και χαίρομαι γι' αυτό. Έχουμε αρκετούς εθνικοτοπικούς οργανισμούς, αλλά για να κάνουν αυτές τις προσπάθειες είναι λίγοι. Έχουμε μια προσπάθεια στη Φλόριδα, στην Τάμπα, με το Αμερικάνικο Ίδρυμα για ελληνικές σπουδές. Έχουμε άλλη μια προσπάθεια στο Ντιτρόιτ, στο Μίτσιγκαν, στο Πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν. Αυτές είναι οι δύο προσπάθειες άλλες τις οποίες γνωρίζω. Αλλά είναι τοπικές όμως. Είναι μόνο για την Τάμπα, μόνο για το Μίτσιγκαν, στο Ντιτρόιτ. Από ό,τι γνωρίζω έτσι σε εθνικό επίπεδο, δυστυχώς είναι η παιδεία που μάλιστα, ναι, ναι. Και είναι και η μόνη που έχει χτεριακές εγκαταστάσεις. Οι άλλοι έχουν μόνο έναν καθηγητή, θα υποστηρίζω έναν καθηγητή. Αλλά δυστυχώς το μόνο κέντρο ελληνικών σπουδών, με δικά του κτίρια, με παρεκκλήσεων, τώρα με θέατρο, με προγράμματα στην Ελλάδα, όλα αυτά, δυστυχώς είναι, ναι, αυτά είναι. Έχω την αίσθηση ότι θα φύγουμε σήμερα πλουσιότεροι και σοφότεροι και ας αναλογιστούμε ο καθένας το μερίδιο της ευθύνης που τον αλογεί στην προσφορά, στην κοινωνία, σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Κύριε Τομάζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε την επόμενη Δευτέρα στην κάτω αίθουσα με την Γαλάτια Σουρέλη. Καλή σας νύχτα.